Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τον τραυματισμό του συναδέλφου μας, ο οποίος εκτελώντας υπηρεσία σε αθλητικό αγώνα, είναι αυτή τη στιγμή και χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Διαμαρτυρόμαστε έντονα, διότι δεν είναι δυνατόν η αστυνομία να λαμβάνει μέτρα σε αγώνες και να χαροπαλεύουν στα νοσοκομεία. Ζητούμε επιτακτικά από την κυβέρνηση να σκύψει και να δώσει λύση στο πρόβλημα της αθλητικής βίας, διότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι χρόνιο, μας ταλανίζει και δεν έχει δοθεί ποτέ ουσιαστική λύση. Ζητάμε η αστυνομία να είναι εκτός των αγωνιστικών γηπέδων, να λαμβάνει τάξη σε πέριξ των αθλητικών εγκαταστάσεων και να είναι γι' αυτό το οποίο καλείται συνέχεια για να μπορεί να διασφαλίζει την ασφάλεια της κοινωνίας και όχι την ασφάλεια των ιδιωτικών εταιριών. Οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι και οι ομάδες, θα πρέπει μόνοι τους να λαμβάνουν μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζουν μόνοι τους την ασφάλεια των αγώνων και όχι οι αστυνομικοί να καλούνται κάθε Κυριακή να είναι αυτοί οι οποίοι θα λύνουν αυτά τα προβλήματα. Οπότε ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία δεν μας ικανοποιούν καθόλου, διότι το μόνο που υπόθηκε είναι ότι για 2 μήνες θα γίνουν και κλεισμένους νοτοθυρώνει οι αγώνες. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν δίνει καμία λύση στο πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει και το οποίο είναι χρόνιο. Μετά από κάθε τραυματισμό είτε οπαδού είτε αστυνομικού, η εκάστοτε κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει λύσεις, οι οποίες όμως, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι ποτέ μόνιμες. Λοιπόν, είμαστε στο πλευρό του συναδέλφου μας, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην Τρίπολη. Έχουμε μαζευτεί εν ενεργεία, αλλά είναι στο πλάι μας και οι απόστατοι, οι οποίοι διαχρονικά έχουν ζήσει αυτό το πρόβλημα, το γνωρίζουν όπως το γνωρίζουμε και εμείς και είναι στο πλάι μας. Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο συνάδελφο τραυματία και στην οικογένειά του, στον ίδιο προσωπικά αλλά και στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, και μετά είναι τα υπόλοιπα προβλήματα, τα οποία, όπως σας είπε και ο πρόεδρος, διαχρονικά. Εγώ θα πω ένα σπίτι, ήμουν νιός και γέρασα. Πέρασα 35 χρόνια μάχημος στην ελληνική αστυνομία. Είμαι ήδη 16-17 χρόνια συνταξιούχος. Δυστυχώς το πρόβλημα αυτό με τα γήπεδα αλλά και άλλα προβλήματα που ταλανίζουν το χώρο της ελληνικής αστυνομίας τα αφήσαμε πίσω, τα ζητάγαμε από χρόνια. Λύθησαν ορισμένα. Τα κύρια ορισμένα σοβαρά προβλήματα όπως είναι αυτό με τα γήπεδα δυστυχώς ακόμα υπάρχει και όπως είδατε συνάδελφος αστυνομικός αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει. Και δυστυχώς τα μέτρα της κυβέρνησης εγώ δεν θα τα κρίνω, διότι δεν με αφορούν βασικά, διότι δεν είμαι εν ενεργεία. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθούν ριζικά μέτρα και αποτελεσματικά, διότι ο αστυνομικός δεν είναι υπάλληλος των ΠΑΕ, δεν είναι υπάλληλος των εταιριών, είναι υπάλληλος του ελληνικού λαού, είναι υπάλληλος του ανθρώπου, των ανθρώπων που πληρώνουν φόρους. Λοιπόν, τα γήπεδα και οι εταιρείες να βρουν δικού, να πάρουν σκιουριτάδες. Είναι αυτή περιπτώσει και το σούπερ μάρκετ που βλέπετε απέναντι. Αύριο είναι μια εταιρεία. Αύριο θα ζητήσει και αυτός να πάνε 1.000.000 μάτα απ' έξω, κυρία του φιλάνε το μαγαζί.